Ο κύριος Κουφίδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα, κυρία Σαμπολαδάκη. Καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ επίσης. Εχθές το βράδυ είδα την επιστολή που στείλατε. Ποια είναι τα βασικά αιτήματα, τα βασικά σημεία που επισημαίνετε προς τον κύριο Γεωργιάδη και τι ζητάτε? Εμείς, κυρία Σαμολαδά, από την πρώτη στιγμή στο Δημιουργητήριο Χαλκιδικής, με συνεχείς προτάσεις προς τους αρμόδιους, προσπαθήσαμε να συμβάλλουμε προς την επίλυση προβλημάτων που προέκυπταν συνεχώς από την πανδημία. Με τη φωνή της λογικής και όχι με κορώνες λαϊκισμού, θέλουμε να συμβάλλουμε στην ομαλή επαναφορά στην κανονικότητα. Αυτό πράττουμε και τώρα. Ξέρετε, και οι πολίτες, αλλά κυρίως οι επαγγελματίες, με όλο αυτό το σύστημα ακορντεών, το άνοιξε-κλείσε, έχουν πλέπει πλέον εξαντληθεί και η υπομονή και οι αντοχές μας. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς εδώ τώρα να καταθέσουμε μια νέα πρόταση για την αλλαγή του μοντέλου κατά της διασποράς της πανδημίας. Και εξηγώ. Στην τελευταία Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Μιλητηρίων, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αρμόδιος υπουργός, μας είπε ότι είμαι βέβαιος ότι δεν θα υπάρχει καμία εξάπλωση, καμία διασπορά της πανδημίας εντός των καταστημάτων του λιανικού εμπορίου με τη μέθοδο του click and shop, που είναι μια πάρα πολύ καλή μέθοδο, και όχι τη μέθοδο του click away, που είναι για πάρα πολύ λίγους, και χαίρομαι που είπατε ότι ξεκινάνε η περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων, αλλά για ποιους? Μόνο για τα μεγάλα καταστήματα που έχουν οργανωμένα e-shop. Και είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι το μόνο πρόβλημα είναι ότι από την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων πάντα αναφέρουν ότι το πρόβλημα δεν είναι μέσα καταστήματα, το πρόβλημα είναι η κίνηση στους δρόμους και η μετακίνηση των πολιτών. Και εγώ ρωτώ, έχουμε δει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή έξω από τις τράπεζες και όλο το προηγούμενο διάστημα και έξω από τα σούπερ μάρκετ? Έχουμε δει τι συμβαίνει με τις μετακινήσεις των πολιτών? Είδαμε όλοι οι εικόνες εχθές. Ερχόμαστε και μιλάμε για μια νέα πρόταση για αλλαγή μοντέλου, γιατί βλέπουμε ότι όλο αυτό που κάνουμε τώρα ενδεχομένως δεν είναι σωστό και δημιουργούνται οι προποθέσεις συγχρονισμού και συνοστισμού, και με αυτόν τον τρόπο προχωράει πάρα πολύ γρήγορα η εξέλιξη μεταδοτικότητα της πανδημίας. Σχολεία ανοιχτά από σήμερα. Είδαμε και την προηγούμενη φορά που ήταν ανοιχτά τα σχολεία τι γινόταν στους δρόμους. Δεν μιλάω για μέσα στους χώρους του σχολείου. Μιλάω για τους γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά τους είτε με λεωφορεία και όλος αυτός ο συνωστισμός που δημιουργείται. Αυτό δεν δημιουργεί συνθήκες εξάπλωσης της πανδημίας? Και ερχόμαστε λοιπόν να πούμε τι. Μετά από ένα σύστημα τηλεεκπαίδευσης που μέσα σε αυτό το διάστημα των 2 μηνών περίπου όλα τα νοικοκυριά εξοπλίστηκαν και προχωρούσε ικανοποιητικά έως καλά, θα έλεγα, για τα παιδιά του Δημοτικού, θα έπρεπε ενδεχομένως να δούμε μήπως με το σύστημα click and shop και ανοίγοντας το λιανεμπόριο θα μπορούσαμε με αυτόν τον τρόπο και τους πολίτες να βοηθήσουμε στο να κάνουν τέτοιες μετακινήσεις, όπως οι εικόνες που είδαμε χθες, να πηγαίνουν σε ένα κατάστημα για να κάνουν μια αγορά πάντα με μέτρα και αυστηρά μέτρα, αυτά που θα βάλει η κυβέρνηση, ούτως ώστε και οι πολίτες να πηγαίνουν κάπου οργανωμένα και να μην γυρίζουν στα πάρκα και στις παραλίες όπως γυρίζουν έτσι, και μεταδίδεται περισσότερο ο ιός, ενώ αν πηγαίνουν κάπου οργανωμένα με μέτρα και προφυλάξεις θα είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση. Και το επόμενο είναι βέβαια το άνοιγμα της αγοράς που θα δημιουργήσει έναν έστω υποτυπώδη τζίρο σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να ζήσουν τα παιδιά τους που σήμερα πηγαίνουν στο δημοτικό με κλειστές επιχειρήσεις, με το φόβο αυτά τα παιδιά και όλο αυτό που είπα προηγουμένως να μεταφέρουν ιούς μέσα στις οικογένειες. Έχω 2 παιδιά που πηγαίνουν στο δημοτικό και εγώ ανήκω σε επαφή ομάδα, κυρία Σαμπολαδά. Από τότε που ανακοινώθηκε ότι θα ανοίξω τα δημοτικά, δεν θα σκρύβω ότι με τη γυναίκα μου συζητάμε συνέχεια με τη σύντηγό μου αν θα πρέπει να στείλουμε τα παιδιά στο σχολείο ή όχι. Πρόεδρε, δεν ξέρετε πόσο. Όχι, χαίρομαι που το ακούω. Επιβεβαιώνεται αυτά ακριβώς που είπα από την έναρξη της σημερινής εκπομπής. Από την Παρασκευή το απόγευμα που ανακοινώθηκε επίσημα και επιβεβαίωσαν την πρόθεση να ανοίξουν σήμερα τα δημοτικά σχολεία, οι γονείς έχουν τεθεί, βρίσκονται αντιμέτωποι με το μεγάλο δίλημα. Η υγεία των παιδιών και της οικογένειας ή η διαζώσης εκπαίδευση. Και ποιος θα αναλάβει τελικά την ευθύνη αν το παιδί φέρει τον ιό μέσα στο σπίτι και έχουμε από νοσηλεία μέχρι θάνατο?
Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη αν το παιδί πρέπει να μπει σε καραντίνα 14 μέρες σε ένα δωμάτιο ή ολόκληρη οικογένεια? Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη αν το παιδί χρειαστεί να νοσηλευθεί μόνο του, γιατί αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο? Νοσηλεύεσαι μόνος σου, δεν μπορείς να έχεις συνοδό. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Σωμοναδά. Εμείς όλα αυτά βλέπουμε και ερχόμαστε τεκμηριωμένα, και μάλιστα είναι πάρα πολύ θετικό που έχουμε πλέον και φωνές λοιμοξιολόγων, και ένας φίλος σας, ο κύριος Εξαδάκτυλος, χτες έβγαλε μια ανάρτηση που το λέει ξεκάθαρα, ότι εγώ θα προτιμούσα να ανοίξει το λιανεμπόριο παρά, με όρους και με μέτρα, παρά να ανοίξω δημοτικά σχολεία. Και όχι μόνο ο κύριος Εξαδάκτυλος, το λένε και άλλοι επιστήμονες. Ναι. Και αυτό θέλουμε να περάσουμε με αυτή την επιστολή που στείλαμε προς τον Υπουργό και τον κύριο Γεωργιάδη και τον Υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Σαμπουλίδη, ότι μήπως πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο και το επιμελητήριο Χαλκιδικής, αλλά και άλλα επιμελητήρια. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, ακόμη και διερεργώντας με έξοδα των επιμελητηρίων τεστ στα μέλη των επιμελητηρίων, ανοίγοντας το λιανεμπόριο και πάντα, 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 πάντα με προτεραιότητα την προστασία της ζωής των ανθρώπων. Ναι. Κλείνοντας, κύριε Κουφίδη, βλέπω ότι τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί φαίνεται ότι δεν καλύπτουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και στην επιστολή. Αυτό που, αυτό που τονίζεται. Τα μέτρα της οικονομικής ενίσχυσης. Ναι. Και βέβαια. Και βέβαια. Κοιτάξτε, όταν είναι κλειστό το επιχείρημα, δεν μπορεί με κανένα μέτρο να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο τζίρο μικρών και πολύ μικρών καταστημάτων. Το click away. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι είναι ένα πολύ καλό εργαλείο και όντως έγινε κάποιος τζίρος. Σε μερικές περιπτώσεις ναι. Σε μερικούς κλάδους καταστημάτων ναι. Αλλά ας πάμε λίγο να δούμε τι έγινε στην ένδυση, στην υπόδηση. Τραγικές οι καταστάσεις. Τραγικές. Και, για... και τι θα γίνει από εδώ και πέρα δεν ξέρω. Ακριβώς. Ήταν για γέλια. Ναι. Ενώ με το click and shop θα μπορέσουν όλες αυτές οι επιχειρήσεις να λειτουργήσουν. Με ασφάλεια, με ασφάλεια, έτσι. Με ασφάλεια. Και επαναλαμβάνω ότι δεν το λέμε μόνο από τη μεριά. Πλέον είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα που πρέπει να βλέπουμε όλες τις πλευρές. Δεν το λέμε μόνο από την πλευρά των επαγγελματιών που θα μας κατηγορήσουν ενδεχομένως κάποιοι ότι αυτοί θέλουν να κάνουν τζίρο, να βγάλουν κέρδος. Όχι. Το λέμε και από τη μεριά των πολιτών. Είναι πολύ καλύτερα να επιτρέψουμε τους πολίτες να πάνε για να πάρουν τον αέρα τους, να κάνουν μια αγορά, να αλλάξει η ψυχολογία τους σε ένα οργανωμένο πλαίσιο με ασφάλεια και με μέτρα, παρά να τους αφήνουμε, και ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται με τα μηνύματα, τους κωδικούς μετακίνησης. Αφήστε το, Πρόεδρε. Ακριβώς, να περιφέρονται δεξιά-αριστερά και να δημιουργούνται αυτές τις συνθήκες που βλέπουμε όλες τις εικόνες μας. Αυτό φωνάζουμε και γι' αυτό επιμένουμε, και μακάρι να εισακουστούμε, και είμαστε εδώ να συζητήσουμε, να δούμε οποιοδήποτε λεπτομέρειε. Και εμείς είμαστε εδώ, περιμένω να δω τι θα σας απαντήσουν. Σας ευχαριστώ θερμά, Πρόεδρε. Θα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ.